Επέστρεψαν τα χαμόγελα για την K19 του Όφη, καθώς επικράτησε σήμερα με 3-0 του Πανιουνίου στο Ατσαλένιο σε αναμέτρηση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος νέων, τη Super League. Στα πρώτα λεπτά ο Πανιόνιος μπήκε πιο δυνατά και είχε και δοκάρι, αλλά τα γκολ ήρθαν για τον Όφη. Το 1-0 έκανε στο 30 λεπτό ο Κουράκης μετά από εξαιρετική πάσα του Νικοκυράκη, αλλά και το δεύτερο γκολ δεν άργησε να έρθει. Ένα λεπτό αργότερα, πάλι ο Νικοκυράκης ήταν αυτός που συνδυάστηκε με τον Καλαϊτζάκη και εκείνος διπλασίασε τα γκολ του Όφη. Στο 78 λεπτό αποβλήθηκε ο Κουγιουμουτζής με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ωστόσο ο Όφη διαχειρίστηκε άψογα το παιχνίδι, έστω και με αριθμητικό μειονέκτημα, και ήταν αυτός που έκανε το 3-0 στο 84 με απευθείας φάουλ του Ψαρά. Δύο μεγάλες ευκαιρίες τετατέτ είχαν Νικοκυράκης και Παπαδάκης για τέταρτο γκολ, αλλά ο τερματοφυλακάς του Πανιωνίου έκανε ισάριθμες αποκρούσεις. Για την K19 του Όφη μεγάλο κέρδος ήταν και η παρουσία του Χρήστου Νεοκοσμίδη κάτω από τον goal post, που έπαιξε αντί του Βασίλη Σιφάκη που είχε ίωση. Καθώς όποτε χρειάστηκε, κράτησε αλόβητη την αιστεία του. Εννοείται είμαστε ικανοποιημένοι. Ήρθε μια νίκη με σωστό ποδόσφαιρο, έτσι όπως είναι το πρώτο του μας φέτος με την καινούργια διοίκηση από όταν ήρθε. Είμαστε ικανοποιημένοι από την εμφάνιση, από το σκορ, από το παιχνίδι, από όλα τα παιδιά. Όλοι ήμασταν καταπληκτικοί. Ελπίζω να έχουμε μια ανάλογη συνέχεια, γιατί πέρυσι είχαμε ένα δύσκολο πρωτάθλημα και να έρθουν και άλλα αποτελέσματα όσο το συντομότερο. Είμαστε χαρούμενοι για την νίκη, γιατί κατά διαστήματα παίξαμε καλό ποδόσφαιρο που μας ζητάει ο προπονητής μας. Ακόμα και μετά την αποβολή διαχειριστήκαμε το παιχνίδι. Πιστεύω όλα τα παιδιά δώσαν το 100%. Όπως είπα, στόχος ήταν να παίξουμε και καλό ποδόσφαιρο που το βγάλαμε αυτό, να κυκλοφορήσουμε την μπάλα, να βγάλουμε φάσεις. Και αν ήμασταν λίγο πιο εύστοχοι, θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και άλλα τέρματα. Συνεχίζουμε την πορεία μας, συνεχίζουμε τη δουλειά στην προπόνηση. Και σιγά σιγά πιστεύω η ομάδα να ανεβαίνει.